Μέρος δεύτερον. 5. Το έργο των Θεών στην εξέλιξη της φύσης. Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το έργο των πνευματικών οντοτήτων στην εξέλιξη της ζωής με μερικά παραδείγματα. Ας διαλέξουμε για αρχή την πνευματική οντότητα του ύδατος. Το ύδωρ σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δικό της έργο. Είτε είναι το φυσικό ύδωρ, είτε οποιοδήποτε άλλου πεδίου και κάτω από οποιαδήποτε μορφή μπορεί να έχει. Αυτό που αποκαλούμε ύδωρ στη φύση είναι η πιο κατώτερη εκδήλωσή του, η πιο χονδροειδής, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, το φυσικό του σώμα. 5.1. Πνευματική οντότητα και φυσικά φαινόμενα. Η πνευματική οντότητα του ύδατος εργάζεται κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους, ώστε να διαλύσει, συνδυάσει ή διαιρέσει. Ας θυμηθούμε τα σπουδαία έργα που επιτελεί η δύναμη αυτής της πνευματικής οντότητας. Στο μακρινό παρελθόν, την εποχή που η ανθρωπότητα δεν είχε ακόμα λάβει τη μορφή, το πυρ και το ύδωρ κατεργάζονταν την ύλη, προετοιμάζοντας την γη για να χρησιμεύσει ως λίκνο της μέλουσας να εμφανιστεί ανθρωπότητας ζωή. Η πνευματική οντότητα του ύδατος εργαζόταν με στόχο να κατασκευάσει τα αναγκαία βουνά, κοιλάδες, ποταμούς και πεδιάδες. Η δύναμη του έργου της και η δύναμη της πνευματικής οντότητας του πυρός ήταν φαινομενικά σε σύγκρουση. Στην πραγματικότητα όμως ήταν σε μια ουσιαστική αρμονία. Το πυρ και το ύδωρ συναντήθηκαν, επήλθε η έκρηξή τους και ανυψώθηκε μια οροσειρά όπου υπήρχε ανάγκη. Στη συνέχεια, η πνευματική οντότητα του ύδατος συγκέντρωσε χιόνι στις κορυφές των βουνών που σιγά σιγά έγινε πάγος στις χαράδρες που δημιούργησε η ενέργεια των ηφαιστείων που προήλθε βέβαια από την πνευματική οντότητα πυρ. Μετά άρχισε η διάβρωση. Συνεχίζοντας το έργο της η πνευματική οντότητα ύδωρ, σκάβει με τον πάγο τα πλευρά του βουνού, ανοίγοντας ένα βαθύ αυλάκι, προετοιμάζοντας το μέλλον. Μετά από αιώνες, λιώνει το χιόνι και γεμίζει το βαθύ αυλάκι με αφρίζοντες καταράκτες λιωμένου χιονιού. Δημιουργείται ένας χύμαρος που τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στα ορμητικά κύματά του. Η κοιλάδα πλημμυρίζει από νερό και αργά-αργά αποτίθεται χώμα που προετοιμάζει τις εκτάσεις που είναι ικανές να θρέψουν αργότερα τη ζωή όταν αυτή εμφανιστεί. Η πνευματική οντότητα του ύδατος συγκεντρώνει τα ύδατα σε ένα στενό κανάλι, δημιουργώντας ένα ποτάμι που χύνεται στον ωκεανό, ενώ η πνευματική οντότητα του πυρός εξατμίζει με τη φωτιά της τα νερά και σχηματίζει σύννεφα. Αυτή η συνδυασμένη δράση των δύο πνευματικών οντοτήτων, που στην αρχή φαίνεται ως καταστροφική, έχει κατασκευάσει την πεδιάδα και την κοιλάδα, όπου οι άνθρωποι θα έρθουν να ζήσουν ειρηνικά και να αγαπήσουν, τα παιδιά να παίξουν, τα άλογα να βοσκήσουν και οι θερισμοί να αναπτυχθούν και να οριμάσουν κάτω από τον ήλιο. Η φύση φαντάζει σκληρή. Αλλά τι είναι αυτή η σκληρότητα? Η γη έχει τώρα κατοικηθεί. Οι άνθρωποι ζουν στην πεδιάδα στις ειρηνικές όχθες του ποταμού, όπου λατρεύεται ο Θεός που τους έδωσε τη ζωή και την ευημερία. Ξαφνικά οι πόλεις, χωριά, άνδρες, γυναίκες, αθώα παιδιά και ζώα, σκορπώντας την ερήμωση και την καταστροφή. Ποια είναι η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί σε αυτό το φαινόμενο? Όλη αυτή η φρίκη είναι δυνατόν να είναι έργο μιας πνευματικής οντότητας? Και η πνευματική οντότητα τι έκανε γι' αυτό? Η πνευματική οντότητα εργάζεται αποβλέποντας μόνο στην εξέλιξη και συνεπώς η σκέψη της δεν προσκολάται στις μορφές μέσα στις οποίες είναι κλεισμένη η ζωή. Την ενδιαφέρει η εξέλιξη μέσα στις μορφές της αθάνατης ζωής, που είναι ικανή να διαπλαστεί σε νέες και πάλι μορφές. Έτσι τα όντα που παρασύρθηκαν από την πλημμύρα
έχασαν μόνο τις μορφές τους και η ζωή αναπηδά απρόσβλητη, ελεύθερη, μέσα από τη φυλακή της. Αν δεν ανοίγονταν οι πόρτες αυτής της φυλακής, θα μέναμε έγκλειστοι χωρίς ελπίδα πρόοδου. Για την πνευματική οντότητα η μορφή δεν σημαίνει πολλά. Το παν είναι η ζωή. Η μορφή είναι το μεταβαλλόμενο όχημα που προσαρμόζεται κάθε φορά στις πρόσκαιρες ανάγκες και μόνο η ζωή που διαπλάθει τη μορφή είναι το σημαντικό. Γι' αυτό η πνευματική οντότητα καταλύει τη μορφή όταν αυτή έχει αποδώσει ό,τι μπορούσε ως υπέρτατη πράξη συμπόνιας και γίνεται μια πιο εξυπηρετική πράξη για την εξέλιξη. Είναι μεγάλη πλάνη να αντιμετωπίζουμε το θάνατο με δακρυσμένα μάτια και περίλυπη καρδιά. Ο θάνατος δεν είναι παρά μια μετάβαση, μια αναγέννηση σε υψηλότερο επίπεδο. Είναι μια πράξη απελευθέρωσης της ζωής για να αποχωρήσει με αυτή την ελευθερία στο επόμενο στάδιο εξέλιξης.